Όπω θα πρέπει οι κυβερνήσει, ναι. η κυβέρνηση δικιά μα εδώ, να αντιληφθούν ότι θα κάτι πρέπει να κάνουν με το θέμα τη βία των ανηλίκων. Το φαινόμενο έχει ξεφύγει, έχει πάει αλλού το πράγμα. Ο Θεοδό, πάνω θα έρθει εδώ ε, μαζί μα. Υπάρχει καλή μέρα. ένα κύμα βία, ε, ασύλληπτο, κυρίω σε ε, ε, ανήλικα παιδιά. Και εναντίον ανηλίκων και ανήλικα μεταξύ του. Βέβαια. Και, και εσείς είσαστε γονείς, και εγώ γονιό και γονεί μα ακούνε, αν μη τι άλλο, η ανησυχία. Είναι. Στα ύψη. Mm -hmm. Είναι στα ύψη γιατί μια απλή βόλτα στο TikTok να κάνεις θα βρεις πάρα πολλά τέτοια βίντεο. Εγώ δεν έχω TikTok, ε, αλλά μου λέει η κόρη μου ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια βίντεο. Mm -hmm. ε, προχθές μιλούσαμε για την ε, Κηφισιά. Συναντήθηκαν ομάδες από δύο σχολεία της Κηφισιάς. Δύο διαφορετικέ ομάδε. Γιατί για τόσο. τα μάτια μια κοπέλα. Θα το δούμε μετά αυτό. Ξεκινήσουμε με το Ηράκλειο. Με το Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο είναι πάρα πολύ σοβαρό το, το, περιστατικό, διότι βγήκε μαχαίρι μέσα σε Λύκειο. Ένα μαθητή τρίτη Λυκείου απείλησε συμμαθητριά του, επίση τρίτη Λυκείου, με ένα σουγιά. Με ένα Μια αναδι... κοπέλα. Απείλησε ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι. Μαθητή τρίτη Λυκείου απείλησε μαθήτρια τρίτη Λυκείου σε πάλι στο Ηράκλειο, στην okay. Κρήτη. Έβγαλε το Σουγιά μέσα στο εργαστήριο, mm -hmm. την απείλησε. Το παιδί τρομοκρατήθηκε και εν συνεχεία με το Σουγιά τη έσκισε τη φόρμα στην τσέπη. Βεβαίω έφυγε έντρομη η κοπέλα από το σχολείο και πήγε στην μητέρα του όπου κατήγγειλε το περιστατικό. Μας. Άμεση επέμβαση τη αστυνομία. Συνελήφθη και ο μαθητή αλλά και ο πατέρα για παραμέληση ανηλίκου παρακαλώ. Πρέπει να πούμε στην Κρήτη: Έχουν πολλαπλασιαστεί τα περιστατικά. Είχαμε το περιστατικό που έχει καταγγελθεί σε εμά στο Ρέθυμνο. Βέβαια. Το 13χρονο. Χθε 13... 13... είχαμε ένα άλλο βίντεο. Ένα 13χρονο με ένα 15χρονο Ακριβώς. που πιαστήκαν στα χέρια με μπουνιέ, σκότωσέ τον και, και πάλι. Τις και τι κοπέλε που επίση πιαστήκαν στα χέρια. Κοπέλος. Ναι, και, και άλλο σχολείο. Και έχουμε και αυτό. Και έχουμε και αυτό. Ε, κάτι γίνεται. Πάμε στην Ακρόπολη. Πρέπει να το δούμε. Στην Ακρόπολη. Μην ξεχνούμε και τι συμμορίε ανηλίκων οργανωμένε συμμορίε ανηλίκων. Ε. Η Ακρόπολη είναι ο αγαπημένο χώρο. Δύο-15χρονοι έπεσαν θύματα τεσσάρων νεαρών. Μάλλον ανήλικων, όπω του χαρακτηρίζουν ή, τα ίδια τα θύματα. Του απειλήσαν με μαχαίρια. Κυκλοφορούν με μαχαίρια. Είναι δυνατόν. 15, 16, 17 χρονών ε, παιδιά. Τι του άρπαξαν το χαρτζελίκι και βεβαίω. Τα δύο κινητά τηλέφωνα. Γιατί τι θα τα κάνουν τα κινητά τηλέφωνα, Πάνε και τα πουλάνε απευθεία. Για να βγάλουν χαρτιά. Απευθεία. Ακριβώ έτσι. Λοιπόν. λοιπόν, πάμε και στο βίντεο ντοκουμέντο. Και από στην Κιφισκά, βεβαίω, εδώ θα δούμε και την αγριότητα με την, εδώ την, είναι. του επεισοδίου βέβαια. Έχει και ήχο αυτό. Μάιστα. Προσέξτε, Έχει. πόσο ξύλο τρώει το παιδί. Έχουν κανονίσει ραντεβού μέσω διαδικτύου. Εφτά άτομα εδώ δέρνουν τώρα το, Βεβαίως. το παιδί. Βεβαίω. Δέκα από το ένα σχολείο, έντεκα από το άλλο σχολείο mm -hmm. τη ε, Κηφισιάς Συναντήθηκαν. Η μία ομάδα κέρδισε. Να σα το πω έτσι, στην ε, καθομιλουμένη. Βεβαίω. Έχουν σκορπίσει. Έχουν βγει, του βλέπετε, τρέχουν. Έχουν βγει οι κάτοικοι στα μπαλκόνια και φωνάζουν, απειλούν για την αστυνομία. Μία ναι. μητέρα έντρομη πήρε το παιδί τη αγκαλιά. Αυτό δεν φαίνεται να συγκινεί κανεί. Κοίταξε, είναι στο απέναντι πεζοδρομίο και ένα ένα ναι. με τη σειρά διαδοχικά. Βέβαια, πάνε περνούν... και το, το παιδί. Πρόκειται λοιπόν. περί αγριό. Αγλειο... Εννέα είναι... συλλήψει 15-16 ετών. Δεν σταματάνε κανεί, γιατί όλοι φοβούνται να κατέβουν. Βέβαια. Ναι. Είναι ανάλογο το περιστατικό που είναι δύο κορίτσια που μαλλιοτραβήχτηκαν σε ένα μπαρ. Mm -hmm. Στην Αθήνα, στην Αθή που όλοι κοιτάνε πώ θα κάνουν το βίντεο. Και... κανένας Κανένα ε... να τι χωρίσει. Ουδή. Λοιπόν, όλοι με το εδώ κινητό. Εδώ όμω, εδώ, εδώ, η Κυφυσιά είναι ένα ακριβό προάστιο, ένα γνωστό προάστιο. Πλατεία πρώτη Με αστυνόμενο που υποτίθεται κτλ. Και, και, τα λοιπά, και εδώ mm -hmm. θα πρέπει κάποιο να έχει επέμβει. Και... Ναι. και... άμεσα, έτσι, στα πρώτα λεπτά. Ναι, όχι, για το άμεσα μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Θα συμφωνήσω. Ε, από την άλλη πλευρά, όμω, όπω σα είπα, ήδη έχουμε εννέα συλλήψει για το την περιστατικό. Από την άλλη, θέλω να πω ότι αν κατέβαιναν και πέντε. Ε, ναι, μεγαλύτερα. Ναι, πέντε απευτοκίνητα, απευτοκίνητα, μάνα, ναι. Θα είχε σταματήσει το σκηνικό. σω. Ε, επειδή ίσως. μου έχει τύχει. Έχουμε φοβούνται α, όλοι. Φοβούνται. Αν καταλαβαίνουμε ίσως, ότι φοβούνται. Κοίτα γιατί κοίτα είναι. κυκλοφορούν όλοι με τα μπιστόλια και τα μαχαίρια. Μου έχει τύχει νύχτα και κατέβηκα από το αυτοκίνητο και πρέπει να σα πω ότι όπω κατέβηκα, έτσι ξαναμπήκαμε στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Γενικά προσοχή. Από τα ανήλικα. Και καλά έκανε <laughs> τελικά. <laughs> λοιπόν, γεια σα. Να σε καλά, ε... Θεοδόση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.